Αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Χάρης Θεοδοσίου από το κανάλι The Fuku Project, το κανάλι που ασχολείται με το ψήσιμο στις κυπριακές φουσταριές. Σήμερα, για άλλη μια φορά, έχουμε κάτι ξεχωριστό για σας. Σήμερα θα φτιάξουμε πικάνια. Η πικάνια είναι ένας τρόπος κοπής του κρέατος και αφορά το πίστιο μέρος στο καπάκι του κυλώτου. Είναι ένας μυς ο οποίος είναι πολύ μαλακός, δεν δουλεύεται ιδιαίτερα, έχει από πάνω του αρκετό λίπος, όπως βλέπετε, και θα μας δώσει πολύ ωραία γεύση. Ο τρόπος που θα το φτιάξουμε είναι ο εξής. Στην αρχή θα χαράξουμε το λίπος. Με αυτόν τον τρόπο στη φωτιά θα λιώσει και θα δώσει γεύση και άρωμα στο κρέας. Θα πασπαλίσουμε με χοντρό αλάτι όλα τα σημεία του κρέατος. Όπως βλέπετε, έχουμε κόψει σε χοντρές λωρίδες το κρέας. Το κομμάτι που έχουμε φτιάξει αυτό λωρίδες θα το περάσουμε σαν πέταλο στη σούβλα μας. Η φωτιά θα λιώσει το λίπος στην αρχή, θα δώσει γεύση και άρωμα στο υπόλοιπο κρέας και περιμένουμε ένα αποτέλεσμα φανταστικό. Ο τρόπος ψησίματος τώρα είναι αντίστροφος με αυτό που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε με δυνατή φωτιά και ο λόγος είναι ότι θέλουμε να λιώσει το λίπος για να δώσει ζουμί, γεύση και άρωμα. Αυτό θα γίνει για περίπου 8 με 10 λεπτά και στη συνέχεια θα ανεβάσουμε τη σούβλα πιο ψηλά για να συνεχιστεί το ψήσιμο με μέτρια φωτιά για άλλα 40 λεπτά περίπου. Θα περιμένουμε 2-3 λεπτάκια να απορροφηθεί καλά το αλάτι και στη συνέχεια είμαστε έτοιμοι να περάσουμε το κρέας στη σούβλα και να το βάλουμε στη ψυσταριά. Λοιπόν, όπως είπαμε, χαράσουμε το λίπος για να λιώσει στο ψήσιμο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Έχει απορροφήσει σχεδόν όλο το αλάτι. Βλέπουμε το λίπος να έχει πάρει χρωματάκι, λιώνει σιγά σιγά και με τη γρήγορη περιστροφή εμπλουτίζει με χυμούς και αρώματα το υπόλοιπο κρέας. Θα το αφήσουμε για άλλα 3 με 4 λεπτάκια και στη συνέχεια θα το ανεβάσουμε ψηλά για να συνεχίσουμε το ψήσιμο και για το εσωτερικό. Λοιπόν, θα ανεβάσουμε τώρα
Ανεβάζουμε ψηλά, βλέπουμε ότι έχει πάρει χρωματάκι, έχει λιώσει σε αρκετό βαθμό το λίπος και πάμε τώρα για να ψήσουμε το ψαχνό, περίπου για 40 με 45 λεπτά. Για να συνοδεύσουμε την μπικάνια μας, πρέπει να φτιάξουμε και την αντίστοιχη σάλτσα. Η σάλτσα που θα φτιάξουμε, συνοδευτική, ονομάζεται τσιμιτσούρι. Θα χρησιμοποιήσουμε μαϊντανό, ρίγανη, κόκκινο πιπέρι, ντομάτα σκόρδο και λάδι και ξύδι. Και φυσικά λίγο ακόμα αλατάκι. Ξεκινάμε με το κόψιμο του μαϊντανού, ψιλοκομμένο. Πάμε στη ρίγανη. Στην πιπεριά μας. Ψιλοκομμένα όλα. Και την ντοματούλα μας. Και το σκορδάκι. Θα συμπληρώσουμε με λαδάκι, ξύδι ή λεμόνι και φυσικά αλατάκι. Θα τα ανακατέψουμε και θα σερβίρουμε την πικάνια μας μετά την κοπή. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είμαστε ψηλά για αρκετή ώρα. Νομίζω ότι είναι ώρα να βγάλουμε το κοντοσούβλι μας. Φαίνεται πολύ ζουμερό, δεν ξέρω αν το διακρίνετε κι εσείς. Είναι το σημείο που αρχίζει και διώχνει η υγρά. Ήδη το λίπος έχει αφρίσει. Και το κρέας, το ψαχνό δηλαδή, είναι πολύ γυαλιστερό. Νομίζω είναι το σωστό σημείο να τη βγάλουμε. Πολύ ωραίο. Είναι τόσο μαλακό, πραγματικά. Γλιστράει μόνο του. Ο λίπος μας έχει δώσει πολύ υγρασία. Φαίνεται τέλειο. Τώρα που βγάλαμε το κρέας, όπως ξέρετε πολύ καλά, πρέπει να το αφήσουμε να ξεκουραστεί για 7-8 λεπτά, να ηρεμήσει και στη συνέχεια θα το κόψουμε. Λοιπόν, το κρέας μας έχει ξεκουραστεί και νομίζω είμαστε έτοιμοι να κόψουμε, να σερβίρουμε. Βλέπετε εξωτερικά που έχει κάνει μια πολύ ωραία κρούστα και μέσα είναι πολύ μαλακό. Στολίζουμε και το πιάτο μας, να κόψω και το μικρό κομμάτι εδώ και να κάνουμε δοκιμή.
είναι, πραγματικά, το κόβω και στάζει. Έχουμε και τη σάλτσα μας. Θα ρίξουμε και λίγα υγρά. Νομίζω ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Ας πάρουμε ένα κομματάκι. Ας πάρω αυτό. Έχει ψαχνό. Βλέπουμε πόσο ζουμερό είναι. Είναι φοβερό. Έχει λιώσει το λίπος εξωτερικά και έχει δώσει πολύ υγρασία. Το κρέας είναι ζουμερό. Το βλέπετε πόσο ζουμερό είναι. Και τα αρώματα που έχει πάρει από τη σάλτσα, τσιμιτσούρι, είναι φανταστικά. Το σκορδάκι, η πιπεριά, η ντομάτα. Καλά ψησίματα και μην ξεχνάτε να βλέπετε το κανάλι μας, το The Fuku Project, για να παίρνετε ιδέες για ψησίματα στην κυπριακή ψησταριά. Καλή όρεξη!